Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές σας. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Είναι προφανές ότι το θέμα συζήτησης είναι το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Για το παιχνίδι αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση. Οι φάσεις για τις οποίες συζητούμε είναι τρεις, εκτός αν έχετε κάποια να μας επισημάνετε εσείς με την εμπειρία σας που δεν την έχουμε σημειώσει. Ξεκινώντας από το χρονικά, από το, ένα offside για το οποίο διαμαρτύρεται ο Ατρόμητος ότι κακώς υποδείχθηκε. Δικαίως διαμαρτύρεται το Ατρόμητος, διότι την κοινή καλύπτεται από τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, δεν βρίσκεται σε θέση offside και ο επόπτης κάνει λάθος που σημειώνει παράβαση. Μάλιστα. Η δεύτερη φάση για την οποία γίνεται συζήτηση είναι μια ανατροπή του κουλούρι μέσα στην περιοχή του Ατρόμητου. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου στη συγκεκριμένη φάση που μιλάτε με τον κουλούρι, το σώμα του επάνω στο κουλούρι, δεν το σμπρώχνει το κουλούρι, το ποδοσφαιριστή του σώματος και με τη φορά που έχει κουλούρις, βγαίνει εκτός γηπέδου. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία παράβαση σμπρόξιμο του αμυντικού του Ατρομήτου προς τον κουλούρι. Σωστά ο διαιτητής συνέχισε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε παράβαση. Και μετά νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε έτσι και χρονικά σε αυτήν την φάση στην οποία ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πέναλτι με την ανατροπή του ΜΑΚ. Και να μας εξηγήσετε και εσείς τώρα τι ακριβώς βλέπετε στην συγκεκριμένη φάση και επίσης να κάνουμε και μια γενικότερη κουβέντα για τα σμπροξήματα και τις ανατροπές μέσα στη μεγάλη περιοχή και ποιες είναι και ποιες δεν είναι πέναλτι. Ξεκινώντας από την συγκεκριμένη φάση, ο ΜΑΚ έχει σε πλήρη κατοχή του την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή, την καλύπτει με το σώμα του την μπάλα. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, ο Στρούγκης, αν θυμάμαι, χρησιμοποιεί, προσπαθεί να φτάσει τον ΜΑΚ, χρησιμοποιώντας όμως το αριστερό του χέρι, σμπρώχνει τον ΜΑΚ, πρίνει στο έδαφος και στη συνέχεια στο βηματισμό του επάνω βρίσκει την μπάλα. Δεν κάνει κίνηση αρχικά για να βρει την μπάλα. Πρώτα χρησιμοποιεί το χέρι του, το αριστερό, το οποίο για μένα μπορεί ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου να μην έχει πρόθεση να κάνει τον πέναλτι. Γι' αυτό και ο κανονισμός έβαλε μέσα τη λέξη απρόσεκτο. Αυτό είναι το απρόσεκτο μαρκάρισμα. Όμως το απρόσεκτο μαρκάρισμα τιμωρείται. Είναι παράβαση και τιμωρείται. Δεν τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Και γι' αυτό ο διαιτητής σε συγκεκριμένη φάση σφύριξε το πέναλτι πολύ σωστά και δεν έδειξε και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ατρόμητο. Να πάμε να αναλύσουμε τη φάση. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρόμητο δεν βλέπει την μπάλα. Καθόλου. Την καλύπτει ο ΜΑΚ με το σώμα του. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αρχική του πρόθεση ήταν να βρει την μπάλα. Απρόσεχτα έπεσε πάνω και στο βηματισμό του βρήκε την μπάλα. Κάποιοι συνάδελφοι τώρα που λένε ότι δεν είναι πέναλτι. Να πάμε και στην περίπτωση που δεν είναι πέναλτι. Αν ένας ποδοσφαιριστής, να πάμε στη φάση ότι βρήκε μπάλα και παίκτη. Αν ο ποδοσφαιριστής βρήκε την μπάλα αρχικά και βρίσκει με το γόνατο βρίσκει και το μυρό του ΜΑΚ, πάλι υπάρχει παράβαση. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι ένας ποδοσφαιριστής βρίσκει πόδια και μπάλα και δεν υπάρχει παράβαση. Το δεν υπάρχει παράβαση είναι όταν ο ποδοσφαιριστής βρίσκει χαρά την μπάλα. Καθαρά την μπάλα και στη συνέχεια αφού απομακρύνει την μπάλα βρίσκει και τον παίκτη. Τότε λοιπόν δεν υπάρχει παράβαση. Τίποτα όμως από αυτά που είπα δεν συνέβη σε συγκεκριμένη φάση. Υπάρχει καθαρό σμπρόξιμο του ΜΑΚ με το αριστερό χέρι του ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής στο βηματισμό του πάνω βρίσκει κατά λάθος. Και λέω ότι λέει κατά λάθος, όντως κατά λάθος βρίσκει την μπάλα. Άρα ο διαιτητής που ήταν πάρα πολύ κοντά στη φάση σωστά υπέδειξε την παράβαση του πέναλτι σε συγκεκριμένη φάση υπέρ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Η τελευταία φάση για την οποία γίνεται συζήτηση είναι ένα offside που υπέδειξε ο βοηθός στον Μπρίγιοβιτς. Έτσι όπως είδαμε τη φάση και μας την έδειξε και η Νόβα, δεν υπάρχει παράβαση offside. Είναι στην ίδια ευθεία με τον αμυντικό του Ατρομήτου και σε αυτή την περίπτωση ο βοηθός Σύπκας έκανε λάθος που ανέκοψε
ανέτεια την επίθεση του ΠΑΟΚ. Άρα είναι δύο τα λάθη που έχει κάνει ο συγκεκριμένος βοηθός. Είναι το πρώτο αυτό σε βάρος του Τρομήτου και μετά είναι στη φάση του ΠΑΟΚ με τον Μπρίγιοβιτς. Του ΠΑΟΚ, βεβαίως. Μάλιστα. Γενικά τη διαιτησία του κυρίου Παπαπέτρου σε αυτή την αναμέτρηση, πώς την είδατε? Ο κύριος Παπαπέτρου ήταν πάρα πολύ καλός και στη διαχείριση του αγώνα. Διαχειρίζεται πολύ σωστά τον αγώνα. Στήριξε όλες τις σχεδόν τις παραβάσεις. Όλες σχεδόν τις παραβάσεις. Και στον πειθαρχικό έλεγχο κράτησε το παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Γι' αυτό κατά την άποψή μου ήταν πάρα πολύ καλός. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μητιούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.